Διαδικαστικές λεπτομέρειες μένουν μόνο για να φύγει για τη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ, προκειμένου να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία. Ο πατέρας του, Γιώργος Γλωσσιώτης, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, εξήγησε πως τα διαδικαστικά για τη μετάβαση του παιδιού στη Βοστόνη ολοκληρώθηκαν. Μόλις ενημερώθηκα από τον Υπουργό ότι τελειώσαν τα διαδικαστικά για τη μετάβαση του παιδιού για τη Βοστόνη. Όλα πήγαν καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό και τον κυπριακό που έτσι το πρόβλημα του παιδιού μου έγινε και δικό τους πρόβλημα. Ευχαριστώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν λύση στο πρόβλημα. Κατανοώ την απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Η ευθύνη είναι 100% δική μας. Ευχαριστώ βέβαια και το MDA Ελλάς που έχει σταθεί αρρωγός δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα. Με μια λυτή ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας, η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ γνωστοποίησε πως ο σκοπός επετεύχθη και ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ θα ταξιδέψει στη Βοστόνη με σκοπό να λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται. Τα καταφέραμε, όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε για όλα. Θα αναρτήσουμε βίντεο το συντομότερο δυνατό, έγραφε η ανάρτηση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είπε στους δημοσιογράφους ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διάλεξε να μην κάνει δηλώσεις, σεβόμενος το ιατρικό απόρριτο, την οικογένεια του παιδιού και την κατάσταση. Διάλεξα να μην κάνω δηλώσεις, σεβόμενος το ιατρικό απόρριτο, σεβόμενος την οικογένεια του παιδιού, σεβόμενος την κατάσταση. Σέβομαι επίσης ως Υπουργός Υγείας και ως γιατρός του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβούλου, είναι επιστήμονες, κάνουν τη δουλειά τους. Τους σέβομαι απολύτως και τους σεβόμαστε ως κυβέρνηση. Αλλά υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας και αυτό είχα και είχαμε υποσχεθεί στους γονείς του παιδιού ότι σε ανθρώπινο επίπεδο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα η ελληνική κοινωνία που βοήθησε και έβαλε πλάτη και μετά τα πάσης φύσεως διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό, με το εξωτερικό, με την εταιρεία που προμηθεύει το φάρμακο, με τις διαβουλίες τις οποίες πρέπει να γίνουν και τις οποίες από εδώ και πέρα αναλαμβάνει η MDA, μια που σε ανθρώπινο επίπεδο εμείς παρεμβήκαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς και τον Γιώργο συγκεκριμένα για την υπομονή την οποία έδειξαν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ανθρωπιά σε αυτή τη χώρα.